Στις 23 Αυγούστου 1909 έγινε ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα στην ελληνική ιστορία. Μιλάμε για τη δολοφονία 15 κατοίκων στο χωριό Καλοκαιρινές στα Κύθυρα. Πρωταγωνιστής στο επεισόδιο ήταν ο Αντώνης Αρώνης Λαγονάρης από χωριό των Αρωνιάδικων. Ο Λαγονάρης ήταν τσαγκάρι στο χωριό του με καλή πελατεία, μερακλής μάστορας και έφτιαγνε χειροποίητα στιβάνια, παπούτσια δηλαδή. Στις γιορτές, στα πανηγύρια και στα χωροστάσια ήταν περιζήτητος διότι ήταν και οργανοπαίχτης. Κάποτε μια γυναίκα από γειτονικό χωριό του παρήγγειλε ένα ζευγάρι στιβανάκια τα οποία παρέλαβε όταν ετοιμάστηκαν, χωρίς όμως να έχει τα χρήματα να τα πληρώσει. Ο Λαγονάρης παραπονέθηκε και η πελάτησα του είπε να περάσει από το σπίτι της για να τον εξοφλήσει. Πράγματι, ο Λαγονάρης πήγε να εισπράξει την αμοιβή του και εκείνη τον δέχτηκε και έβγαλε να τον κεράσει. Τότε, αυτή την ώρα, επέστρεψε ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος παρεξήγησε την παρουσία του Λαγονάρη στο σπίτι του, τον ξυλοκόπησε και έτσι ο Λαγονάρης έφυγε απλήρωτος και ντροπιασμένος. Πιθανό το επεισόδιο με τον εξοργισμένο σύζυγο να ήταν σκηνοθετημένο από το αντρόγινο για να γλιτώσουν τα οφειλόμενα. Και σαν να μην έφτανε αυτή η ταπείνωση που υπέστη, τον δυσφήμισαν στο χωριό με αποτέλεσμα να χάσει την πελατεία του, κυρίως γυναίκες, που δεν τον εμπιστεύονταν πια στην κλειστή και αυστηρή κοινωνία του χωριού. Πικραμένος από τους χωριανούς ο Λαγονάρης σηκώθηκε και έφυγε από το χωριό και πήγε στον Πειραιά, όπου έπιασε δουλειά σε ένα τσαγκαράδικο, στο οποίο αφεντικό ήταν κάποιος από τα πιτσινιάνικα κυθύρων. Σιγά σιγά ο Λαγονάρης απέκτησε φήμη σαν καλός μάστορας και αυτό κίνησε τον φθόνο κάποιων ομότεχνών του από τον Πειραιά, οι οποίοι σκεπτόμενοι με τι τρόπο να τον βγάλουν από τη μέση, κατέστρωσαν το εξής σχέδιο. Για να τον ενοχοποιήσουν για υπεξαίρεση, του έριξαν μέσα στο σακούλι του κρυφά κάποια εργαλεία του μαγαζιού, τα οποία βρέθηκαν από το αφεντικό σε σχετικό έλεγχο κατά την ώρα της αποχώρησης. Το αφεντικό καταρχήν έδειξε επιοίκεια, αλλά η γυναίκα του κατηγόρησε το Λαγονάρη και απέτησε από τον άντρα της να του κάνει μήνυση για υπεξαίρεση, υπενθυμίζοντάς του και το περιστατικό των κυθύρων με το οποίο διασύρθηκε ανελέητα. Τελικά του έκαναν μήνυση. Ο Λαγονάρης καταδικάστηκε και μη έχοντας χρήματα να εξαγοράσει την ποινή του, βρέθηκε στη φυλακή όντως αθώος. Όταν αποφυλακίστηκε έπιασε δουλειά σε άλλο αφεντικό, αλλά και εκεί ατύχησε και διώχτηκε. Απογοητευμένος από την εχθρική κοινωνία που τον εξευτέλισε τρεις φορές χωρίς να φταίει και συσσωρεύοντας μέσα του όλη την πίκρα και την οργή που μέχρι τότε δεν είχε αφήσει να εκδηλωθεί, γύρισε στα Κύθυρα αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση. Κατά μία πληροφορία ήταν πλέον εθισμένος και στο χασίς μέσα στο μεγάλο σχολείο των φυλακών. Μια μέρα στις 23 Αυγούστου του 1909 ξεκίνησε από τα Αρωνιάδικα οπλισμένος με ένα μαχαίρι και πήγε προς τα μέσα με προορισμό τα Πιτσινιάνικα, το χωριό του αφεντικού του που του φέρθηκε τόσο άδικα. Ρωτώντας κατά πού πέφτουν τα Πιτσινιάνικα, του είπαν πως είναι το χωριό με το ψηλό καμπαναριό. Από λάθος, αντί να τραβήξει το δρόμο προς τα Πιτσινιάνικα, πήρε το δρόμο προς τις Καλοκαιρινές, που και εκεί υπήρχε ψηλό καμπαναριό. Εκείνη την ημέρα επρόκειτο να γίνει μια βάφτιση στην εκκλησία του χωριού στον Άγιο Σπυρίδωνα. Ο Λαγονάρης πήγε και σήμανε τις καμπάνες. Οι χωριανοί, νομίζοντας ότι είναι η ώρα για το μυστήριο, άρχισαν να βγαίνουν από τα σπίτια τους. Τότε εκείνος, οπλισμένος με το μαχαίρι, άρχισε να χτυπά όποιον βρισκόταν μπροστά του. Η μεγάλη σφαγή έγινε στο γραφικό στενό δρομάκι του χωριού με τους εξώστες ταρατσάκια δεξιά και αριστερά. Οι σαστισμένοι χωριανοί νόμιζαν ότι βγήκαν πειρατές, διότι ο απόϊχος από τις διηγήσεις των γερόντων για τις πειρατικές επιδρομές στο νησί υπήρχε ακόμα την εποχή εκείνη. Ο πιο ψύχρεμος, ο εφημέριος του χωριού, ο Παπακοσμάς Λεονταράκης από τα Φράτσια, βγήκε από το σπίτι του και διαπίστωσε ότι δεν ήταν πειρατές, αλλά επρόκειτο για κάποιον που βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, άρπαξε το τουφέκι του, τον σημάδεψε και τον χτύπησε στην πλάτη. Ήταν σούρουπο, η ώρα 8 και επικρατούσε ομίχλη. Μέσα στον πανικό, ο κόσμος έτρεχε στα θύματα, που ήταν 15, και τον Λαγονάρη τον άφησαν να διαφύγει.
Ο γιατρός Στέφανος Νικηφοράκης και άλλοι έσπευσαν να επουλώσουν τα τραύματα των επιζώντων. Μεταξύ των θυμάτων ήταν μια έγκυος γυναίκα με τα δύο παιδιά της 12 και 10 ετών. Λέγεται μάλιστα ότι η γυναίκα μόλις αντιλήφθηκε ότι κινδυνεύουν τα παιδιά της, έτρεξε να τα σώσει και έπεσε θύμα και η ίδια. Στο δρόμο της επιστροφής, ο Λαγωνάρης συνάντησε άλλους δύο χωριανούς που γύριζαν ανύποπτοι στο χωριό και πήγαινε να τους επιτεθεί, αλλά το μαχαίρι είχε κολλήσει στη θήκη του. Ο ένας εξ αυτών ήταν κάποιος γαροφαλής που δεν έχασε την ψυχραιμία του και τον άρχισε στο ξύλο. Ο Λαγωνάρης γύρισε πίσω στο χωριό του και ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού του, όπου έμεινε όλη νύχτα. Εν τω μεταξύ τα νέα διαδόθηκαν χωρίς να γνωρίζουν την ταυτότητα του δράστη. Μια γειτόνισσα στην απέναντι ταράτσα βγήκε να δει τα σίκα της, είδε τα αίματα στην πλάτη του Λαγωνάρη, κάτι υποψιάστηκε και ειδοποίησε τον αστυνόμο στον ποταμό, ο οποίος σε λίγο τον συνέλαβε. Από το Καψάλι τον μπαρκάρανε με χειροπέδες με προορισμό τον Άφλιο, την πρωτεύουσα του νομού Αργολίδο Κορινθίας, όπου υπάγονταν τα κύθυρα τότε το 1909. Η δίκη έγινε στο Ναύπλιο, όπου πήγαν μάρτυρες πολλοί από τις καλοκαιρινές. Ο Λαγωνάρης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη και όχι σε θάνατο, και αυτό εξηγείται ως εξής. Με ένα ορισμένο αριθμό θυμάτων, ο δράστης προοριζόταν για δίμιος και φαίνεται ότι το Λαγωνάρη τον ήθελαν για αυτή τη δουλειά. Κρατούμενος πλέον στο Ναύπλιο, σε εκείνα τα κελιά στο Παλαμίδι, εφρουρείτο από κυθύριους στρατιώτες που εκείνη την εποχή παρουσιάζονταν στο Ναύπλιο και υπηρετούσαν τη θητεία τους. Δύο από αυτούς ήταν ο Ιωάννης Πετρόχυλος από την Αλεξανδράδα και ο Μανώλης Χάρος από το Μανιτοχώρι. Κινούμενος μέσα στον κόσμο των φυλακών, ο Λαγωνάρης αντιμετώπισε για μια ακόμη φορά το φθόνο και την αντιζηλία, αυτή τη φορά των συγκρατούμενών του. Για τους μανιάτες κρατούμενους ήταν θέμα γοήτρου να τους ξεπερνά ο Λαγωνάρης σε αριθμό θυμάτων, ο οποίος σημειωτέων μέσα στη φυλακή σκότωσε ακόμα έναν. Έτσι τα θύματα του έγιναν 16, εξού και η προσωνυμία του καπετάν 16. Φαίνεται όμως ότι οι μανιάτες έβαλαν σκοπό να τον εξοντώσουν. Πιθανόν να ήταν και βεντέτα, εάν υποθέσουμε ότι το 16ο θύμα του ήταν ένας από τους μανιάτες κρατούμενους των φυλακών. Μια μέρα ο κουρέας των φυλακών που τον ξύριζε, βαλτός από τους μανιάτες, τον τραυμάτισε θανάσιμα στο λαιμό με το ξηράφι. Έτσι τελείωσε η ζωή του Λαγωνάρη στα σκοτεινά κελιά των φυλακών του Ναυπλίου. Η λαϊκή μούσα πήρε το συνταραχτικό γεγονός στα κύθυρα και μέχρι σήμερα άνθρωποι μεγάλης ηλικίας θυμούνται, όταν ήταν παιδιά, τους παππούδες και τις γιαγιάδες να λένε τους στίχους. Πάνω στις καλοκαιρινές, τη Μέγα Πολιτεία, ο Λαγωνάρης έκανε μέγα ματοχυσία. Πάνω στις καλοκαιρινές, Αγνάντια στο Πονέντε, ο Λαγωνάρης έσφαξε άτομα 15.